Η πρώτη μου ερώτηση είναι για το έργο το ίδιο, μιας και είναι του 19ου αιώνα. Ναι. Τι σημασία έχει για το σήμερα για μας? Συνήθως τα μεγάλα έργα δεν έχουν αιώνα, δεν έχουν εποχή. Παραμένουν διαχρονικά οποιαδήποτε στιγμή και αν τα ανεβάζεις, αρκεί να τα δεις με μια ματιά ανάλογη με την εποχή σου, αν σε ενδιαφέρει βέβαια. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Τα μεγάλα έργα είναι πάντα διαχρονικά και ο Offenbach είναι διαχρονικός έτσι κι αλλιώς, κατά την άποψή μου. Ποια είναι η ουσία του έργου, κατά τη γνώμη σου, αν υπάρχει? Η διασκέδαση. Βασική, νομίζω, η ουσία του έργου είναι η διασκέδαση του κοινού, του κόσμου και των ίδιων των καλλιτεχνών, κατά με. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο σαρκασμός είναι ένα χαρακτηριστικό του Offenbach ούτως ή αλλιώς. Άλλωστε, αυτό δεν είναι η ουσία στο θέατρο, στην όπερα, στη μουσική? Να διασκεδάσει και λίγο ο κόσμος, να χαρεί, να προβληματιστεί ίσως. Όλα αυτά μαζί. Νομίζω ότι δεν είναι το συγκεκριμένο έργο. Όλο το θέατρο και όλα τα έργα έχουν, δραματικά είτε κωμικά, έχουν αυτή την πρόθεση. Απλώς μου έπαινε μια εντύπωση, διαβάζοντας για το έργο, ότι αρχικά δεν είχε την... αντιμετώπιση την κριτική με εχθρικό τρόπο. Για ποιο λόγο? Τι να σας πω, αυτό πρέπει να ρωτήσετε τους κριτικούς της εποχής. Δεν μπορώ να ξέρω. Είναι αυτά τα στερεότυπα που κολλάνε καμιά φορά στο κεφάλι μας, ότι η οπερέτα δεν είναι το ίδιο σοβαρή με την όπερα, η όπερα είναι ένα μεγαλύτερο είδος. Είναι όλα αυτά που γίνονται μεταξύ των συνθετών και της κλασικής, ας πούμε, ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον, ο άλλος έχει γίνει μεγαλοφύης, ο άλλος δεν είναι. Είναι θέμα γούστου βασικά. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Offenbach έχει γράψει οπερέτες, έχει γράψει όπερες κατά την άποψή μου. Και μεγαλοφυείς όπερες, και γι' αυτό επιλέχθηκε το έργο. Καταρχάς, για προσωπικό γούστο. Βασικά από προσωπικό γούστο, πάνω απ' όλα. Σε όλα τα μεγάλα έργα, τα οποία έχουν σωθεί και διασωθεί κατά τη διάρκεια των αιώνων και συνεχίζουν να μένουν επίκαιρα, υπάρχει πάντα κάποιο βάθος και πάντα κάτι θέλουν να πούνε, αρκεί να έχουμε τη δυνατότητα να το διακρίνουμε, να μπορέσουμε να το εκλάβουμε. Εξαρτάται και από το ανέβασμά τους, εξαρτάται από την οπτική των ανθρώπων που το κάνουν και φυσικά και από το πόσο διαθέσιμο είναι το κοινό να δεχτεί όλα αυτά τα μηνύματα. Κατά τα άλλα όμως η επίφαση συνήθως είναι η διασκέδαση. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Από κάτω έγκυται στο πόσο εμείς είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε, να ψάξουμε και να βρούμε τα κρυμμένα του μηνύματα. Νομίζω ότι σε όλα τα μεγάλα έργα ισχύει το ίδιο. Πάντα υπάρχει μία θελκτική εικόνα που από κάτω της κρύβονται χιλιάδες πράγματα τα οποία μπορείς να ανακαλύψεις και να αναγνωρίσεις, αν είσαι διατεθειμένος και ανοιχτός. Πώς είναι στην Ελλάδα τη σημερινή της κρίσης να κάνει κανείς θέατρο και ποιοτικό θέατρο? Πόσο δύσκολο είναι οικονομικά? Ναι, το κοινό, πόσο έχει? Εγώ προσωπικά είμαι σε μία κάστα ανθρώπων που γενικά δεν έκανα ποτέ κάτι με μεγάλη ευκολία οικονομική και νομίζω ότι και περισσότερη θείαση και περισσότερη μικρή θείαση οι οποίοι ασχολούνται εκτός των μεγάλων φορέων δυσκολεύονται στο θέμα του οικονομικού. Τώρα όσον αφορά το οικονομικό έχω μια άποψη ότι αν θες να κάνεις κάτι και υπάρχει δημιουργική διάθεση θα το κάνεις. Αυτό που έλεγε μια δασκάλα μου, ότι δεν πετάμε τίποτα, το ξαναπιάνουμε από την αρχή από τα σκουπίδια και τότε μπορεί να βγει κάτι πολύ ενδιαφέρον και πολύ καλύτερο από αυτό που είχαμε φανταστεί όταν πρωτοφτιάχναμε το έργο. Ποιοι είναι οι συντελεστές που συνέβαλαν στην παράσταση? Καταρχάς ξεκινάμε με την πρωτοβουλία των παιδιών που έχουν το θέατρο, τον Παύλο, τον Ντόρι και την Ατάσα την Παμιχαήλ, που είναι και οι χορογράφοι της παράστασης. Μας εμπιστεύτηκαν, μας παραχώρησαν κάθε δυνατή βοήθεια για να γίνει αυτό το εγχείρημα, να πραγματοθεί. Τώρα τους μουσικούς μας τους ακούτε και τον μαέστρο μας. Θα σας τα πει μετά. Γιατί είναι πραγματικά από τους λίγους χώρους που δίνουν βήμα σε νέους ανθρώπους και εμπιστεύονται νέους ανθρώπους. Ειλικρινά. Και δεν μιλάω για μένα, μιλάω για τα νέα παιδιά τα οποία έχουμε στην παράστασή μας και είναι νέα παιδιά τα οποία για κάποιους είναι η πρώτη τους φορά που ανεβαίνουν στο σανίδι. Και δεν έχουν να στερηθούν τίποτα από οποιονδήποτε επαγγελματία. Αυτό θα ήθελα να ακούσετε.